να ξεκινήσουμε από το ΚΚΕ, να τοποθετηθεί για αυτή την εικόνα, την θλιβερή στη χώρα μας τόσες ημέρες φωτιάς. Βλέπουμε τους νεκρούς, έχουμε ακόμη ένα νεκρό πάνω στο δάσος της Δαδιάς, στην Λευκύμη, άρα ανεβαίνει ο αριθμός στους 19, δυστυχώς. Και καταστροφές με ένα 112 το οποίο λειτουργήσε, εκενώσεις οικισμών, και πάρα πολλοί οικισμοί. Και συνεχίζουν να μένονται, έτσι. Έτσι είναι. Είπατε πολλά, έχουν υποθεί και πολλά. Επιτρέψτε μου όμως σήμερα να πούμε ότι δεν είναι μέρα γενικών συζητήσεων και εκτιμήσεων, γιατί δυστυχώς αυτά δεν σβήνουν φωτιές, αυτά δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα όταν δεν γίνονται διεκδίκηση. Σήμερα είναι μέρα λαϊκής δράσης. Σήμερα οργανώνεται ένα πολύ μεγάλο μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Τα μισή ώρα το απόγευμα. 7.30 ώρα το απόγευμα από μαζικούς φορείς εδώ της Αττικής, εργατικά σωματεία, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, γονείς, μαθητές, φοιτητές, πεζοπόρους, συλλόγους πεζοπορικούς, φυσιολατρικούς, άλλους. Όσους όχι μόνο αγαπάνε το δάσος, αλλά βλέπουν ότι πρέπει να πούμε ένα ως εδώ. Βλέπουν και εκεί έχει τη θέση του και κάθε άνθρωπος που συχτηρίζει, τα βλέπει, οργίζεται, αλλά δεν μπορεί να μένει πια στον καναπέ και να μην δίνουμε κανένα άλλο θυπιά με τον αγώνα μας στην κυβέρνηση. Δηλαδή να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Όποιο ανθρώπου σφίγγεται η καρδιά του από τους νεκρούς, 19 τώρα στον Εύρο, και άλλοι συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους, μετανάστες, έχουν σκοτωθεί από την καταστρεπτική αυτή πολιτική της κυβέρνησης και δυστυχώς διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που μας έχουν φτάσει ως εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε τέτοια φαινόμενα. Όποιο σφίγγεται η καρδιά του όταν βλέπει αυτή την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Και δεν αφορά μόνο τις πυρόπληκτες περιοχές, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Δηλαδή, δεν περιμέναμε την κάπνα στον Πειραιά, που έπνιξε τον Πειραιά όλες αυτές τις μέρες, λέω για παράδειγμα, μια περιοχή που δεν κάηκε η ίδια, για να καταλάβουμε ότι στην Αττική δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Αν δούμε πόσες πυρκαγιές, πόσες καταστροφές υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στους μοναδικούς, στους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου της περιοχής μας. Φταίει, λοιπόν. Άρα το συλλαλητήριο σήμερα, ακριβώς για να βάλουμε στο επίκεντρο το τι φταίει και ποιες είναι οι αιτίες, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή για να σταματήσει και η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από αστείες δικαιολογίες και ένα μπλέντερ προπαγανδιστικής εκστρατείας των τελευταίων ημερών. Φταίνε όλα. Δεν φταίει η πρόληψη που δεν υπάρχει. Δεν φταίνε οι προσλήψεις που δεν έχουν γίνει στην πυροσβεστική. Δεν φταίνε δηλαδή οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ευλογίες της. Και χρειάζεται αυτά να αναδειχθούν. Αν υπάρξει μια πρωτοβουλία νομοθετική, κατατέθη ένα σχετικό νομοσχέδιο για την αντιπυρική προστασία που θα έχει έμφαση στην πρόληψη. Κάτι που έχετε επισημάνει και εσείς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εσείς θα το ψηφίσετε ή θα απέχετε? Καλά, θα κάνουμε πλάκα. Δηλαδή αυτή έχουμε καταθέσει. Η συνεννόηση που συζητάμε. Δεν είναι θέμα συνεννόησης. Να σας πω. Εθνική απειλή, όπως είναι πυρκαγιές. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Ναι. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τον Ιούλιο, ιδιαίτερα για την Πάρνηθα, καταθέσαμε νέα ερώτηση. Να σας πω κάτι. Τι να τα κάνουμε τα θυμωμένα και τα οργισμένα διαγγέλματα όταν μας λένε μη μιλάτε τώρα, περιμένετε να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Μα τα λέγαμε πριν και λέμε ότι και τώρα πρέπει να πάρθουν τα μέτρα για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Και βεβαίως να υπάρξει και ένας πιο κεντρικός σχεδιασμός. Η κλιματική αλλαγή τη μία φταίει, ο κακός μας ο καιρός φταίει. Όλα αυτά υπάρχουν. Και αφού υπάρχουν, τι κάνουν οι κυβερνήσεις για όλα αυτά? Τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή η κλιματική αλλαγή φταίει, για να τα πούμε και συγκεκριμένα και να τα καταλάβει ο κόσμος. Δεν μου απαντήσατε. Που υπάρχει, σας απαντώ. Ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις, τις στηρίζουμε και θα τις στηρίξουμε. Αλλά ναι, και μακάρι να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εμείς τα απαιτούμε, τα διεκδικούμε και δεν παρακαλάμε. Τι φταίει? Η κλιματική αλλαγή φταίει που στην Πάρνηθα το δασαρχείο έχει 0 δασεργάτες. 0. Και μετά λέμε γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, ποιος θα κάνει διάνοιξη των δρόμων, των αντιπυρικών και όλα αυτά, το καθαρισμό. Ποιος φταίει? Ο κακός μας ο καιρός φταίει που επίσης το δασαρχείο της Πάρνηθας για 350.000 στρέμματα έχει 7 δασοφύλακες. Δεν υπήρχε πρόληψη. Δεν υπάρχει πρόληψη, διαχρονικά ξυλώνεται. Και να σας πω, επειδή τα άλλα κόμματα μένουν μόνο στην ανικανότητα που βεβαίως υπάρχει στους χειρισμούς και στο σχεδιασμό. Το βλέπουμε και με τα μάτια μας, γιατί ξέρετε, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι στις φωτιές. Και βοηθάνε και έχουμε κάνει και κάλεσμα δημόσιο να βοηθήσουμε, κάτω από το σύνθημα «Μόνο λαός σωζεί το λαό», να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Ναι. Η ζωή, η ανθρώπινη περιουσία, ό,τι μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι ένα πακέτο που δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι επιλεκτικά ανίκανη
να προστατεύσει αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει υπόθεση του λαού και με το σημερινό συλλαλητήριο και γενικά. Αλλά πάρα πολύ ικανή, δεν κατηγορούμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι ικανή γενικά, να υπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα, να φέρνει νόμους fast track, αντεργατικούς, να μεγαλώνει το χρόνο της δουλειάς, να φορολαϊλατεί το λαϊκό εισόδημα, να μην παίρνει μέτρα για την ακρίβεια, αλλά να στηρίζει μεγάλες επενδύσεις. Ανοίγεται θέματα πολλά τώρα. Να στηρίζει. Αλλά, να δούμε το. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Το πολιτικό πρόβλημα της χώρας φάνηκε σε αυτή την εικόνα. Να καίγεται η Αλεξανδρούπολη και την ίδια ώρα ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι, που να δίνει και άλλες βάσεις, χρήματα, ένοπλα, οπλισμό στον πόλεμο της Ουκρανίας και να μας μπλέκει ακόμα πιο βαθιά, που είναι και χρήμα αυτό εκτός των άλλων που το ψάχνουμε όταν είναι να μιλήσουμε για τις λαϊκές ανάγκες. Καταρχάς, ξεκινώντας από το ΚΚΕ, σαφώς η διαδήλωση είναι αναφέρον το δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς. Όμως τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο από τις διαδηλώσεις. Τα προβλήματα λύνονται από επιχειρησιακούς, από ανθρώπους που προστρέχουν στο να, και να σβήσουν τις φωτιές, αλλά και να τις προλαμβάνουν. Μισό λεπτό, εγώ σας άκουσα, κύριε Αμπατιέλο, με πολύ προσοχή. Λέτε... Παρόλο ότι διαφωνούσαμε πάρα πολλά από όσα είπατε, αλλά δεν σας διέκοψα. Οπότε τώρα θέλω να ακούσετε και την απάντηση τη δική μου. Με πολύ σεβασμό. Για ποιους λόγους γίνεται διαδήλωση. Ναι. Δεν γίνεται γενικά. Σαφώς. Για να καταθέσουμε είναι τη γνώμη μας. Και εγώ σας είπα ότι είναι γίνεται διαδήλωση το... απέναντι στην πολιτική σας. Για να πάρετε εδώ και τώρα αναφέρετο... μέτρα. Να την ακούσετε τα αιτήματα και αυτά που είπαμε. Αναφέρω το δικαίωμα. Αλλά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα. Μα για να τα λύσετε στιγμή... γίνεται διαδήλωση. Αυτό που θα φανεί και στη Βουλή όταν γίνει η συζήτηση και αυτό που πρέπει να φανεί και από τον κόσμο. Συνολικά σαν κριτήριο και στάση και αυτές τις μέρες, είναι ότι δεν μπορεί τον 21ο αιώνα να θεωρείται κανονικότητα ότι θα περιμένουμε τις φωτιές να σβήνουν ή όταν φτάσουν στη θάλασσα ή όταν βρέξει. Γιατί αυτό ζούμε. Και όλα τα άλλα, τα νούμερα που αραδιάζονται ή που ούτε καν νούμερα δεν αραδιάζονται, γενικά ότι πήγαμε καλύτερα, ότι τα προλάβαμε, τα διαλύει, τα καταρρύπτει η ίδια η πραγματικότητα. Με τους νεκρούς ανθρώπους και με την τεράστια οικολογική περιβαλλοντική καταστροφή. Σε όλη την Ελλάδα. Όλο το καλοκαίρι. Παντού. Μάλιστα. Οπότε να φύγουμε από αυτά. Ποιο είναι αυτό που δεν λένε? Δεν είναι έλλειψη προτάσεων. Δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχουν επιστήμονες άλλοι. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή και είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό όλα τα κόμματα που τη στηρίζουν και γι' αυτό όσοι κυβέρνησαν έχουν βάλει το λιθαράκι τους, λέει η λογική του κόστους όφελους στα πάντα. Στην υγεία, παντού και εδώ. Δηλαδή να σας πω τι δεν λένε. Ότι κοστίζει λιγότερο να δίνουν καμιά αποζημίωση ψίχουλα στους καμένους. Και δεν αποζημιώνονται και όλα όπως καταλαβαίνετε. Και χρειάζεται και είναι και αυτό θέμα διεκδίκησης. Είναι θέμα διεκδίκησης. Το 100% να αποζημιωθούν οι άνθρωποι όσο πιο γρήγορα γίνεται κοστίζει λιγότερο από το να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία, τη λαϊκή, το περιβάλλον. Κύριε Μπατιέλο, ευχαριστούμε πολύ.